Καλημέρα σας κύριε Λαμπρούλη. Καλημέρα κύριε Τσακίρε, καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού σας. Ξέρετε, το καλημέρα πια έχει μια σχετικότητα. Ναι. Αν μπορούσα να το γράψω, το έβαζα μεταξύ πολλών εισαγωγικών. Επιτρέψτε μου κύριε Λαμπρούλη. Βλέπουμε αυτή την ώρα που μιλούμε ένα πεδίο μάχης να έχει μετατραπεί είσοδος του εργοστασίου στη Μαλαματίνα, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα να γίνονται πολλές καταγγελίες σε πολλούς κλάδους, στον τουρισμό, στον κλάδο της εστίασης, πολλές ιδιωτικές και μη εταιρείες. Είμαστε σε μια περίοδο που οι εργάτες ξεσηκώνονται, αλλά καταστέλλονται είτε με χημικά είτε με απειλές. Κοιτάξτε, τα σημερινά γεγονότα που διαδραματίζονται στην Μαλαματίνα, καταρχάς οφείλουμε να τα καταγγείλουμε, να καταγγείλουμε την κυβερνητική επίθεση με τα ΜΑΤ, με βία και χημικά ενάντια στην απεργία των εργατών. Και όχι μόνο όπως λέτε. Και μάλιστα δεν φτάνουν μέχρι σε αυτό, δεν σταματούν σε αυτό το σημείο, αλλά συνεχίζουν και με απειλές σε δημοσιογράφους που βρίσκονται στο χώρο εκεί και άλλους πολίτες ή εργαζόμενους από άλλους κλάδους που συμπαραστέκονται στο δίκαιο αγώνα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεπέρασε κάθε όριο. Κάθε πρόσχημα, πέταξε σήμερα κάθε πρόσχημα από τα χαράματα, λειτουργώντας ως μπράβος της εργοδοσίας. Με τα ΜΑΤ, με τον εισαγγελέα, προκειμένου να χτυπήσει τους εργαζόμενους, να σπάσουν και να σπάσει την απεργία τους. Μια απεργία μέσω της οποίας τι διεκδικούνε, να γυρίσουν στη δουλειά τους οι 15 απολυμμένοι συνάδελφοί τους και να υπογραφούν συλλογική σύμβαση εργασίας. Και ακριβώς για αυτή την εξέλιξη, κύριε Τσακίρη, έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση. Τώρα λοιπόν άμεσα η κυβέρνηση μέσω του σταθμού σας την καλούμε να ανακαλέσει τις δυνάμεις καταστολής και να παρέμβει για την επιστροφή των απολυμμένων. Ξέρετε, και έχουν τεράστιες ευθύνες τόσο η κυβέρνηση όσο και οι υπουργοί εργασίας και ενέργειας. Ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Κρέκας. Βλέπω κύριε Λαμπρούλη, όπου υπάρχει διεκδίκηση της συλλογικής σύμβασης, υπογραφής συλλογικής σύμβασης, σε όλους τους τομείς και για τη Μαλαματίνα το ίδιο είναι το ζητούμενο, είναι κόκκινο πανί, είναι ό,τι χειρότερο και για την κυβέρνηση και για τους εργοδότες και βλέπουμε σειρά εργατών, άλλοι μεμονωμένα, άλλοι ευτυχώς κάτω από συλλογικότητες και σωματεία με πιο οργανωμένο τρόπο να αντιδρούν. Είναι πάμπολες οι καταγγελίες κύριε Λαμπρούλη που λαμβάνω στο δικό μου mail. Μπορεί να έχω πάνω από 200 μέσα σε μία εβδομάδα. Ξέρετε κάτι, και σαν δημοσιογράφοι τα δημοσιοποιούμε και μετά από λίγο απειλούν και εμάς και βρισκόμαστε και εμείς εισαγωγικά εκτεθειμένοι γιατί κάνουμε τη δουλειά μας. Κύριε Τσακίρη, δεν πέφτουμε από το... Δεν μας εκπλήσει ως Κομμουνιστικό Κόμμα η μέθοδος ή οι μέθοδοι που αξιοποιούνται αυτά ακριβώς που αναφέρεται ως τώρα και άλλα πολλά περισσότερα, χιλιάδες έχουμε να αναφέρουμε από καταγγελίες εργαζομένων, διαφόρων κλάδων όπως λέτε κι εσείς και ηρίστον παρόδο αυτό το έργο στη Μαλαματίνα το έχουμε ξαναδεί στην Κόσκο και η κυβέρνηση θα φάει τα μούτρα της. Διότι που γνωρίζετε πολύ καλά ότι στον αγώνα των εργαζομένων στη Μαλαματίνα έχουν εκφράσει τη συμπαράστασή τους, την αλληλεγγύη τους εκατοντάδες σωματεία και χιλιάδες εργαζόμενοι από όλη τη χώρα. Φυσικά έρχομαι στο προκείμενο τώρα σε αυτό που με ρωτάτε. Η πολιτική αυτή η οποία έχει ως στόχο την καταβαράθρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, μισθολογικά, ασφαλιστικά, το πώς δηλαδή ο εργαζόμενος θα γίνει φθηνός και εκμεταλλεύσιμος και αναλώσιμο είδος, συνοδεύεται πάντα με μέτρα αυταρχισμού, με μέτρα καταστολής, στην λογική να επιβάλλουμε τη σιγή ηχθείως. Και αυτή ακριβώς την τακτική εφάρμοζαν όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια και φυσικά όσο οι εργαζόμενοι συνειδητοποιούν, αναδεικνύουν τις αιτίες και παλεύουν τις αιτίες των δεινών τους δηλαδή και παλεύουν να ανατρέψουν αυτές τις καταστάσεις, τις μεθοδεύσεις αλλά και τις πολιτικές και εναντιώνουν στις πολιτικές τόσο το κράτος, οι κυβερνήσεις, οι αστικές κυβερνήσεις θα δείχνουν το αντιδραστικό τους, το κατασταλτικό τους πρόσωπο και μένος προκειμένου να επιβάλλουν σιγή ηχθείως στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί θέλουν τον εργάτη υποταγμένο, χωρίς να μην διεκδικεί τα δικαιώματα, τα βασικά δικαιώματα, μάλιστα, τα οποία τα έχουν αναιρέσει, να θυμίσουμε, με μια σειρά από νομοθετικές παρεμβάσεις, ενισχύοντας παράλληλα, να θυμίσουμε, και το κατασταλτικό πλαίσιο τους στην κατεύθυνση ενίσχυσης των κατασταλτικών μηχανισμών, προκειμένου να πετύχουν αυτό που είπα προηγουμένως, της υγιή ηχθείας, ο εργαζόμενος να μην σηκώνει κεφάλι. Δεν θα τους περάσει, κύριε Τσακίρη. Νομίζω ότι η απέτηση ο εργαζόμενος να μην μιλάει μετά από την πολύπλευρη πίεση που δέχεται σήμερα ο κάθε εργαζόμενος, όλοι μας είμαστε στην ίδια κατάσταση, με την ενεργειακή κρίση, με τις ανατιμήσεις, τις τρομερές ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα, την ακρίβεια, τη δυσκολία του χειμώνα που έπεται, τα εθνικά, τα κοινωνικά, τα θέματα της γειτονιάς. Είναι τόσο έντονη η πίεση που δεν μπορούμε, οφείλουμε να μιλήσουμε και να αντιδράσουμε και ζητούμε και απαντήσεις. Είστε και ο αντιπρόεδρος της Βουλής. Θέλω να μου πείτε λίγο, να πάμε στο θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής. Με 142 ψήφους εγκρίθηκε, πέρασε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, που σε αυτήν εμπεριέχεται και η δική σας καταγγελία για την παρακολούθηση των τηλεφώνων στα γραφεία του Περισσού, ταυτόχρονα με τον κύριο Ανδρουλάγη και τον κύριο Κουκάκη, του δημοσιογράφου. Ναι, εμείς εξ αρχής, αν θυμάστε, το γνωρίζετε, είχαμε βάλει καταρχάς είχαμε τοποθετηθεί θετικά στην προοπτική δημιουργίας Εξεταστικής Επιτροπής με βάση αυτούς τους τρεις άξονες που αναφέρατε, δηλαδή το ζήτημα με τον κύριο Ανδρουλάκη, την παρακολούθηση του τηλεφωνικού κέντρου του Κομμουνιστικού Κόμματος στον Περισσό από το 2016 και φυσικά την παρακολούθηση δημοσιογράφων. Φυσικά αυτό που τονίσαμε, αν θέλετε, είναι ότι δεν έχουμε αυταπάτηση, ότι με Εξεταστική Επιτροπή ή με Εξεταστικές Επιτροπές θα λυθούν τα ζητήματα. Εξάλλου η ιστορία, αν θέλετε, η προϊστορία αντίστοιχων Εξεταστικών Επιτροπών για διάφορα θέματα δεν νομίζω να διαφώτισε ιδιαίτερα αυτό για το οποίο τέλος πάντων συστάθηκαν και δημιουργήθηκαν. Παρ' όλα αυτά, εμείς ως κόμμα θα καταβάλουμε, όπως είπαμε και το λέμε και θα το κάνουμε και στην πράξη, θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε οι υποθέσεις αυτές να διερευνηθούν σε βάθος, να αναδειχθούν τα προβλήματα, τα ζητήματα. Αλλά κοιτάξτε, κύριε Τσακίρη, αυτό που είπαμε και το λέμε, και φυσικά σε αυτήν την κατεύθυνση θα παρεμβαίνουμε ή, αν θέλετε, θα αναδεικνύουμε τα ζητήματα αυτά και μέσα στην Επιτροπή, την Εξεταστική εννοώ. Παρακολουθώντας και τη συζήτηση στη Βουλή, η όλη προσπάθεια των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης και του κυβερνητικού κόμματος, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, κινήθηκε γύρω από το ζήτημα, το τεράστιο αυτό φυσικά ζήτημα, στην κατεύθυνση περιορισμού στις αυτονόητες φυσικά τεράστιες και καταδικαστές ευθύνες της κυβέρνησης και προσωπικά στον κύριο Μετσουτάκη. Τι όμως δεν... και βέβαια αυτό το βλέπουμε και συστηματικά να συμβαίνει όλο το, και πριν τη συζήτηση στη Βουλή αλλά και τις επόμενες μέρες μετά τη συζήτηση στη Βουλή. Μάλιστα. Συστηματικά τι αποφεύγουν? Να μείνει στο απειρόβλητο όχι μόνο το εθνικό αλλά και το ευρωνοσιακό σκοτεινό, πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει την νόμιμη παρακολούθηση των πάντων. Ποια είναι η πρότασή σας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Πώς πιστεύετε ότι όλα αυτά τα κόμματα έχουν νομοθετήσει, έχουν στηρίξει και ψηφίσει στη Βουλή αυτό το πλαίσιο, αντίστοιχα στο Ευρωκοινοβούλιο και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλο λοιπόν αυτό το άθλιο πλαίσιο. Κοιτάξτε, εμείς αν θέλετε το έχουμε πει ότι επειδή ακούγονται διάφορα αυτές τις μέρες από τοποθετήσεις κυρίως και κυβερνητικών παραγόντων για αλλαγές, για ενδεχόμενες βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου προοπτικά. Λοιπόν, εμείς λέμε το εξής, ότι δεν χωράει κανένα φτιασίδωμα αυτό το θεσμικό πλαίσιο, το αντιδραστικό, το σκοτεινό, αλλά μόνο καταργείται. Και φυσικά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Φυσικά θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση και στην Εξεταστική, αλλά δεν αφορά στενά την Εξεταστική Επιτροπή. Το λέω αυτό διαδικαστικά τώρα. Φυσικά επιμένουμε και λέμε ότι αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να καταργηθεί. Γιατί στόχος αυτού του πλαισίου είναι τι, να φορεθούν αλυσίδες στο λαό. Και εδώ να το συνδυάσουμε και με αυτό που συμβαίνει στη Μαλαματίνα ως ένας άλλος τρόπος επιβολής της σιγής ηχθείως που θέλουν να επιβάλλουν το λαό και στο εργατικό κίνημα. Βλέπουμε όμως τα περισσότερα κόμματα, αν όχι όλα, συμφωνούν, θέλω την άποψή σας γι' αυτό, ότι κάθε κράτος θα πρέπει να έχει μία μυστική υπηρεσία, την ΕΕΠ ας πούμε, που θα μπορεί να αποτρέπει πάντα με γνώμονα τον εθνικό κίνδυνο, την όποια απειλή. Εδώ βλέπουμε ότι με απόφαση του Πρωθυπουργού η ΕΕΠ υπάγεται στον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Αυτό έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Βέβαια, τώρα ο κ. Μητσοτάκης μας λέει ότι δεν γνώριζε, γιατί μπορεί να είναι νόμιμη η επισύνδεση του κ. Ανδρουλάκη, αλλά δεν είναι και σωστή, και αν το γνώριζε θα τη διέκοπτε. Εσείς πώς τα ακούτε όλα αυτά? Σας άκουσα και με δυσπιστία για την Εξεταστική Επιτροπή. Ο Πρωθυπουργός επικαλέστηκε στην πρώτη του εμφάνιση, διάγγελμα, αν θέλετε, που είχε κάνει τότε. Προέταξε το νόμιμο, δεν είναι, της δυνατότητας παρακολούθησης ενός προκειμένου πολιτικού προσώπου όπως ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά από την άλλη μεριά το ηθικό μέρος, με την έννοια ότι δεν το γνώριζε. Αυτά είναι, με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Υπάρχει το συγκεκριμένο πλαίσιο που επιτρέπει τις παρακολουθήσεις, και μάλιστα σας θυμίζω άρθρο του συντάγματος που το ψήφισαν, ενσωματώνοντας οδηγίες, κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα άλλα κόμματα, που επιτρέπει την παρακολούθηση επικαλούμενη εθνικούς λόγους. Αδιαυκρίνιστος για ποιους εθνικούς λόγους? Τον οποιοδήποτε. Άρα δυνητικά όλοι μπορούν να παρακολουθούνται. Από λέτε στο βωμό του εθνικών λόγων. Ναι. Ότι έχει τη γενικότητά του που θα μπορούσε να χωρέσει οτιδήποτε, ενώ ταυτόχρονα δεν κοινοποιούνται και οι λόγοι για τον κύριο Ανδρουλάκη, το κάτι που ζητάει ο ίδιος βέβαια. Κοινοποίησε στο δημόσιο διάλογο. Για ποιο λόγο με παρακολουθούσατε? Κάτι που δεν λαμβάνουμε απάντηση. Αυτό οφείλει να το διερευνήσει η επιτροπή που συστάθηκε, να βγουν τα απορίσματα, τα αποτελέσματα, να κληθούν οι αρμόδιοι, όλοι οι αρμόδιοι. Αυτά θα τα μάθουμε, κύριε Λαμπρούλη, τι θα υποθεί στην Εξεταστική Επιτροπή. Γιατί είδα τον συνάδελφό σας, τον κύριο Τασούλ, να αντιδρά για τις διαρροές. Πώς θα γίνει διαδικαστικά, πώς θα ενημερωθούμε όλοι εμείς? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα αποφασίσει η Επιτροπή είναι και σε εξέλιξη μια διαδικασία, όχι μόνο και σε επίπεδο Εξεταστικής Επιτροπής προφανώς, της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, της διάσκεψης των Προέδρων, όπου θα αποφασίσουν αφενός με το πλαίσιο που θα κινηθεί η Επιτροπή, το ποιοι θα κληθούν να καταθέσουν. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι υποδιαμόρφωση, να το πω έτσι, το πλαίσιο του λειτουργίας, να το πω έτσι, της συγκεκριμένης. Παρ' όλα αυτά βέβαια έχετε δυσπιστία στα αποτελέσματα και στην δράση των εμείς. Εμείς θα επιμείνουμε πέρα από την παρουσία ατόμων οι οποίοι θα κληθούν να καταθέσουν. Θα προσπαθήσουμε η υπόθεση αυτή, οι υποθέσεις μάλλον και οι τρεις, αν συμπεριληφθούν τελικά, να φτάσουν σε βάθος όσο τέλος πάντων γίνεται. Κύριε Λαμπρούλη, έχετε έκτακτη είδηση για τραυματίες βουλευτές έξω από τη Μαλαματίνα. Σας ενημερώνω γιατί είμαστε στον αέρα ταυτόχρονα. Ο κύριος Τολτίδης και ο κύριος Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ψάξω να βρω και τους βουλευτές. Είναι έκρηθμη η κατάσταση. Είναι εκρηκτική η κατάσταση έξω από τη Μαλαματίνα. Πριν ολοκληρώσουμε, λόγω της επικαιρότητας, βλέπω ερωτήσεις από ακροατές. Επιτρέψτε μου λίγο να σας κάνω μια-δυο. Ο Στέφανος ρωτάει την άποψή σας για τον Κορμπατζόφ. Σήμερα έφυγε από τη ζωή. Ναι, εντάξει. 91 ετών. Κοιτάξτε, είναι ο Γκορμπατσόφ, τώρα πολιτικά θα τον κρίνουμε, δεν το κρίνουμε σαν άνθρωπο. Προφανώς. Εγώ θα πω το εξής, κύριε Τσακίρε. Είναι ο πρώτος πρόεδρος μιας χώρας ο οποίος υπέγραψε τη διάλυσή της. Και αυτό τα λέει όλα. Ο μοναδικός έως τώρα πρόεδρος μιας χώρας ο οποίος υπέγραψε τη διάλυση αυτής της χώρας. Για την ακρίβεια, ο Κώστας, συγγνώμη, βλέπω στο Viber, ο Κώστας. Για την ακρίβεια, πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Κοιτάξτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει κάνει μια σειρά από... είναι πολύ γενική ερώτηση. Τι είπατε? Είναι μια γενική ερώτηση, δεν ξέρω αν με μια απάντηση καλύτερα γρήγορα. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά με αφορμή την ακρίβεια που λέτε, η οποία τσακίζει το λαϊκό εισόδημα σήμερα, το εξανεμίζει θα έλεγα, το έχει εξανεμίσει μάλλον, Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, μήνες τώρα, συγκεκριμένες προτάσεις, αφορμή και τα ενεργειακά ζητήματα, αλλά και μια σειρά από μέτρα που θα, αν θέλετε, θα ανακουφίσουν, θα απαλύνουν κατά τη το κύμα, το τεράστιο κύμα ακρίβειας του λαού μας. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ο λαός, οι εργαζόμενοι, όλοι αυτοί που βιώνουν αυτή την κατάσταση, φυσικά ζητούμε αυτές τις προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος να τις ενστερνιστούν και να τις, μέσω αυτών τέλος πάντων να αναδείξουν τα προβλήματά τους, να διεκδικήσουν λύσεις στα προβλήματα αυτά. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, η ακρίβεια έχει να κάνει και με συγκεκριμένες πολιτικές, δεν είναι ένα φαινόμενο γενικό. Και σε αυτές τις πολιτικές θα πρέπει να έχουν στους στόχους του οι εργαζόμενοι, ο λαός μας, και απέναντι σε αυτές τις πολιτικές θα πρέπει να πάρουν στάση και θέση. Αυτό που σημαίνει για παράδειγμα στη Μαλαματίνα τώρα, θα πρέπει να ξεσηκώσει το λαό της Θεσσαλονίκης, τους εργαζόμενους όλους, που είναι σε μια διαδικασία τέτοια. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Λαμπρούλη. Ζητώ συγγνώμη. Θα πάω στη Μαλαματίνα. Είναι εντελώς έκρηθμη η κατάσταση, εκρηκτική. Εντάξει, ναι. Θα χρειαστεί να... Σας ευχαριστώ πολύ. Στη διάθεσή σας να τα ξαναπούμε. Καλό κουράγιο. Γεια σας.